από τον κύριο Αλεξιάδη. Θα ήθελα να δικό σας πρώτο σχόλιο, αν θέλετε, κύριε Αλεξιάδη. Ένα πρώτο σχόλιο γενικά για τη συζήτησή μας είναι: ελπίζω η συζήτηση να γίνει σε ένα πολιτισμένο επίπεδο, κύριε Χατζή, και να αποφύγουμε εκφράσεις όπως αυτό που ακούστηκε προηγουμένως για την αθλειότερη κυβέρνηση και άλλα μπορούν να ακουστούν, διότι μπορεί να ανεβάσουν την τηλεθέαση, αλλά δεν βοηθάνε τον πολιτικό διάλογο δεν και λέω αυτό εγώ. Που υπόθηκε. Συγγνώμη, ακούστηκε τόσο ωραία. Κύριε Γεωργιάδη, αναφέρθηκε. Ναι, όχι, δεν τα λέω εγώ για να ανεβάσω τη τηλεθέαση και να κάνω. Λέω στην διευθύνση τη εκπομπή. Ναι, και μακάρι να κάνουμε μια συζήτηση ήρεμη και πολιτισμένη με βάση τα επιχειρήματά μας. Και να αντιπαρατεθούμε πάνω στα επιχειρήματά μας και όχι όπως αυτό για που ακούστηκε. Για πάμε λοιπόν να δούμε τα επιχειρήματά σας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα επιχειρήματα και αυτό όχι, που ένα, για, λοιπόν, Γαλλία, για τη Γαλλία ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, ελπίζουμε η ψήφος των Γάλλων να βοηθήσει και τη στροφή που χρειάζεται η Γαλλία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη, αλλά και την ίδια την Ευρώπη, διότι είναι πολύ σημαντικό το να αναδειχθούν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες δεν θα βοηθήσουν τον απομονωτισμό, τον ρατσισμό. Δεν θα βοηθήσουν αυτό που προσπαθήσαν να κάνουν ακραίες λογικές και καταστάσεις με τις επιθέσεις που γίνανε. Χρειαζόμαστε μια άλλη Ευρώπη. Ωραία. Και η άλλη Ευρώπη δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από ακραίες λογικές. Πάντως, το άλλη Ευρώπη το είχατε ξαναπεί και παλιά, σε μια άλλη προεκλογική περίοδο. Μας είχατε πει ότι θέλετε να αλλάξετε την Ευρώπη. Φιλοδοξία. Ήταν μια φιλοδοξία του κόμματός σας. Και έγινε πράξη. Ναι, πήγε δεξιότερα. Πήγε δεξιότερα. Αντί να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την Ευρώπη, άλλαξε η Ευρώπη το ΣΥΡΙΖΑ. Συγχωρείτε πολύ. Δείτε το ποια ήταν η αντιμετώπιση στο ΣΥΡΙΖΑ και στην τότε ελληνική κυβέρνηση το Φεβρουάριο του 2015 και δείτε το πώς αντιμετωπίζουν σήμερα ευρωπαϊκές χώρες, θεσμοί. Λογικό είναι, αφού υπογράψατε τα πάντα. Κύριε Αλεξιάδη. Να τελειώσω, εγώ τη φράση μου, γιατί με διακόπτετε και οι δύο μαζί συγχρόνως. Τι να κάνουμε, δουλειά μας είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και ζητώ συγχρόνως. Αν θέλετε να κάνουμε τη συζήτηση έτσι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πήραμε... Αλλά λέω, έχει αλλάξει πάρα πολύ η πορεία της Ευρώπης σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση και το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως και εμείς έχουμε διδαχθεί πάρα πολλά από αυτό το διάστημα των 2 ετών. Με τα λάθη, τις παραλήψεις, καθυστερήσεις μας. Λογικό είναι. Αλλά λογικό. Επειδή θα το ακούσουμε πολλές φορές αυτό και σήμερα εδώ, θέλουμε να κρίνουμε το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Και όχι να πιάνουμε ένα-δυο σημεία και να στεκόμαστε σε αυτά. Για να κλείσουμε το θέμα της Γαλλίας, ελπίζουμε οι Γάλλοι να ψηφίσουν με δημοκρατική λογική και με λογική ευρωπαϊκή. Μάλιστα. Πάμε στα θέματά μας όμως τώρα και να ξεκινήσουμε. Πριν από λίγα λεπτά, έκανα και εγώ το σχολιάσω, δικό μου. Κύριε Χατζή, Να περιμένετε, κύριε. Έλα. Ξεκινήσαμε με εσάς πρώτα. Έχετε ήδη μιλήσει 3,5 λεπτά. Χρονομετρό για να μην έχουμε θέματα. Λοιπόν, θα μας πείτε για τη Γαλλία και εσείς βεβαίως. Αλλά εγώ θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Πριν από λίγο κάναμε το δικό μας ρεπορτάζ που λέει τα εξής πράγματα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσακαλώτος έφυγε, είναι στο αεροπλάνο, γυρίζει στην Ελλάδα, θα κάνει μια στάση στη Γερμανία, όχι για να παραμείνει εκεί, για να αλλάξει πτήση όμως, και απόψε ενδεχομένως, θα γυρίσει στην Ελλάδα. Δεν έχει πάρει η ελληνική πλευρά, Όλγα, δεν έχει πάρει τα δύο κείμενα που πρέπει να έχει στα χέρια της, ούτε το νέο μνημόνιο που πρέπει να υπογράψει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην περίπτωση που μετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα, ούτε το κείμενο που χρειάζεται να πάρει από την Ευρώπη για να κλείσει αυτή η συμφωνία. Η είδηση είναι η εξής, ότι για να κλείσει και για να προχωρήσουμε πρέπει να υπάρξει συμφωνία Γερμανίας ουσιαστικά και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί υπάρχει μία αντιπαράθεση μεταξύ τους. Να ξεκινήσω από τον κύριο Αλεξιάδη και να ακούσω και στη συνέχεια τα σχόλια του κυρίου Γεωργιάδη. Από την ενημέρωση που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τζανακόπουλος. Μπορεί να παρεμβαίνει στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζανακόπουλος από τις 20 του μηνός, από τις προηγούμενες μέρες, ενημέρωσε ακριβώς για αυτό το θέμα, ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία Δούνου του και Γερμανίας ως προς το τι πρόκειται να γίνει, διότι προϋπόθεση από την πλευρά της Γερμανίας είναι να συμμετέχει το Δούνου του στο πρόγραμμα. Το Δούνου του για να συμμετέχει στο πρόγραμμα έχει βάλει προϋποθέσεις, το προβλέπει το καταστατικό του και αυτό σε σχέση με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους και να καταλήξουν Δούνου του, Γερμανία, Ολλανδία και οι άλλες χώρες που έχουν αυτές τις απόψεις. Εμείς έχουμε σταθερές απόψεις. Σε αυτό το διάλογο προσερχόμαστε πιο ενδυναμωμένοι με την έννοια ότι τα πλεονάσματα του 3,9% που έχουμε πετύχει ήδη για το 2016... Μην πάμε σε αυτό, είναι ξεχωριστό θέμα. Λέω, να μείνουμε στην προσπάθεια που έγινε... Θα κλείσει ή δεν θα κλείσει η συμφωνία αυτό. Και με ποιο στη συζήτηση τρόπο. Μας βοηθάει το ότι πάμε με ένα τόσο ισχυρό επιχείρημα, διότι σκεφτείτε... Ποιο είναι το ισχυρό επιχείρημα, το πλεόνασμα. Το ότι έχουμε πλεόνασμα 3,9%, μα διότι αν είχαμε συμφωνία... ένα πλεόνασμα 2% θα ήταν διαφορετική η συζήτηση. Λίγο πλεγμένα τα έχουμε τα πράγματα. Βεβαίως αυτό από μόνο του είναι σημαντικό.
Υπάρχει και ο αντίλογος ασφαλώς, αλλά τώρα μην πάμε στο πλεώνασμα, γιατί είμαστε στη συμφωνία και αν θα κλείσει ή δεν θα κλείσει. Εκεί να μείνουμε. Άρα δεν θα, ας το αφήσουμε στην άκρη να το κουβεντιάσουμε αργότερα. Όμως το γεγονός ότι έχουμε ένα τόσο ισχυρό πλεώνασμα, πρώτον, αδυνατίζει τα επιχειρήματα. Πάντα μιλάω σε σχέση με τη συμφωνία. Αδυνατίζει τα επιχειρήματά μας σε σχέση με την απομείωση του χρέους, κύριε Αλεξιάδη, και επιπλέον είναι και το σημείο, ένα από τα δύο αγκάθια. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που λέει ότι πρέπει η χώρα για να έχει προοπτική, να έχει βιώσιμους προϋπολογισμούς, να είναι σε πλεονάσματα χαμηλότερα, δηλαδή στις τάξεις του 1,5%. Εκεί. Κατά συνέπεια, πάλι ως προς τη συμφωνία, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πλεονέκτημα. Θα σας το εξηγήσω. Και καλά. Θα σας το απαντήσω. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αποδεικνύουμε ότι είμαστε εντός των πλαισίων της συμφωνίας που έχουμε κάνει και των δεσμεύσεων και είναι πολύ καλή αυτή η απόδειξη, το 3,9%, να θυμίσω ότι όλο το 2016 υπήρχαν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που προβλέπαν την καταστροφολογία και το ότι θα έρθει ο κόφτης και δεν τα καταφέρουμε τίποτα. Το ένα είναι αυτό λοιπόν, αποδείξαμε τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας με τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν πανηγυρίζουμε. Τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Καλά, με αυτό είναι άλλη συζήτηση, θα το κάνουμε πιο πέρα. Το ξέρετε, το ξέρετε. Μην το φέρνετε όμως τώρα. Μην το φέρνετε τώρα, γιατί με συγχωρείτε, το 3,9 λοιπόν αφού το θέλετε. Ναι, αλλά να τελειώσω την ερώτηση που κάνατε. Με συγχωρείτε. Δεν απαντάτε στην ερώτηση όμως. Απαντάω στην ερώτηση. Να τελειώσω την απάντηση. Στο δεύτερο σημείο της απάντησης, σε ό,τι αφορά το θέμα της συμφωνίας, βεβαίως και εμείς θεωρούμε ότι τα τόσο μεγάλα πλεονάσματα δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει ούτε την ανάπτυξη της χώρας, ούτε να βοηθήσει. Αυτά. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου από φόρους να το συζητήσουμε. Κύριε Χατζή, να το συζητήσουμε. Το δημόσιο, το να το όχι, να μην το πετάμε έτσι και τα αφήνουμε. Το πετάμε. Να το συζητήσουμε. Και αν θέλετε να απαντήσω σε αυτό αμέσως μετά. Αλλά να κλείσω το προηγούμενο που είπατε. Για να πάω στον σε ό,τι αφορά το θέμα της συμφωνίας, εμείς θέλουμε μια συμφωνία που θα συμφωνηθούν όλα. Και τα πλεονάσματα και η ζήτηση για το χρέος. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών. Αν δεν συμφωνηθούν όλα, δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Άρα λοιπόν πάει πακέτο συμφωνία. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δηλαδή, δεν θα κλείσει η συμφωνία. Το έχει πει ο κύριος Τσακαλώτος. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών. Αν δεν υπάρξει συμφωνία για το χρέος τώρα, δεν υπογράφουμε. Τι εννοείτε? Νομίζω ότι την έχω μαζί μου, μπορώ να σας την αφήσω ή να σας τη στείλω διαδικτυακά. Όχι, θέλω να σας ακούσω. Την ενημέρωση που έκανε στους πολιτικούς συντάκτες ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τζανακόπουλος. Ναι. Αναλυτικότατα εξήγησε όλα αυτά τα θέματα. Απέστε μου, δηλαδή εμείς δεν υπογράφουμε. Και είπε μέσα. Αν δεν μας δώσει το χρέος τώρα, δεν υπογράφουμε. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε, θα το ρωτήσετε. Ναι ή όχι. Το κατάλαβα την ερώτησή σας. Όχι, ναι ή όχι, δεν θα απαντώ. Έτσι απαντούσαμε όταν με πήγαν στον ανακριτή με χειροπέδες. Αλλά τραμπή δεν απαντήσατε. Εμείς και εμάς μας πήγαν. Εγώ θα απαντώ λέγοντας τα επιχειρήματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα αυτό, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει λύση και για το πλεονάσματα και για το χρέος. Συνολική είναι η συμφωνία. Μάλιστα, πάμε τώρα. Άρα δεν υπογράφεται, αν δεν υπάρχει. Μα το είπε ο κύριος. Μας το είπε. Να πω κάτι που σας λέω ότι έχει κατατεθεί δημόσια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. Το είπε. Με συγχωρείτε, ένα λεπτό, λίγο για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ο κύριος Τσακαλώτος ξεκαθάρισε στη Βουλή. Μίλησε στη Βουλή και είπε. Δεν υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή. Ή θα τα κλείσουμε όλα ή τίποτα. Το είπε μετά, όπως σας το λέω. Κατά συνέπεια. Μα δεν είναι λογικό αυτό. Μπορούμε να συζητάμε μόνο εσείς για ένα σημείο και μένα να μην συζητάμε για τα υπόλοιπα. Εσείς κυβερνάτε. Εμείς λοιπόν έχουμε την ευθύνη και λέμε στον ελληνικό λαό ότι θα φέρουμε μια συμφωνία κοινωνικά βιώσιμη. Εντάξει. Και για να είναι κοινωνικά βιώσιμη πρέπει να περιγράφει τι θα κάνουμε και με τα πλεονάσματα και με το χρέος. Και θα γίνει και με το χρέος. Ωραία, σωστά. Πάμε στον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, εσείς σαν Νέα Δημοκρατία και εσείς έχετε και το θεσμικό ρόλο.